Με ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με πλήθος διαδικτυακών εκδηλώσεων, γιορτάζεται σήμερα, 3η 18 Μαΐου, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το θέμα που επέλεξε φέτος το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι το μέλλον των μουσείων, αναστοχασμός και επανεκκίνηση. Με την επιλογή του θέματος αυτού, καλεί να διερευνήσουμε τις προοπτικές, τις ανάγκες αλλά και τον ρόλο των μουσείων, τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Μεταξύ άλλων, το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον ψηφιακό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που διοργανώνεται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, ICOM. Είναι πολιτισμός. Ναι, θα ήταν καλά να είχαμε και τα αυτά που μας έχει πάρει ο Έλγιν από την Αγγλία. Κατάλαβες, είναι πολιτισμός. Σήμερα να μπορεί να εκμεταλλευτεί την ημέρα, να δείξει τον πολιτισμό της. Ναι, εμείς η Ελλάδα που έχουμε πολλά μουσεία, ευκαιρία είναι. Βέβαια, αλλά είμαστε στο λόγο μαύρο γαλήνα. Το κατάλαβες. Θέλουν πιενάτη στο μωροπό. Μέσα. Για να το δεις, θέλει φτιάξει. Για στο φρουρείο. Δεν θέλουν καθάρισμα. Θέλει δουλειά και αργυρά. Σας και ξέρω τουλάχιστον αρκετά καλά την δική μας ιστορία, της Ρωσικής. Και μάλιστα και έχω διαβάσει και για την ελληνική ιστορία. 1921, την επανάσταση κτλ. Φαντάζομαι για ένα πολιτισμένο άνθρωπο, ένα έξυπνο, πώς λέγεται, πολιτισμένο στα ελληνικά. Πολιτισμένος, ναι. Ναι, πολιτισμένο. Το μουσείο είναι αποθήκη της παράδοσης. Έτσι νομίζω. Σήμερα στην Κέρκυρα το Αχίλιο, τιμώντας αυτή την ημέρα, άνοιξε δωρεάν τις πύλες του για όλους τους δημότες του νησιού. Η είσοδος των επισκεπτών γινόταν μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από τις 8 το πρωί έως 8 το απόγευμα, με την προσφορά δωρεάν ξενάγιους επισκέπτες, με την προσφορά της Ένωσης Πλημματούχων Ξεναγών Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας. Στην Κέρκυρα υπάρχουν μια σειρά από μουσεία, όμως δεν υπάρχει μουσείο που να αφορά καθαρά την ιστορία του νησιού μας. Πολίτες που μίλησαν στο Start εξέφρασαν την επιθυμία τους να πάρει σάρκα και οστά ένα εγχείρημα το οποίο θα αποτελέσει πηγή ιστορίας και πολιτισμού όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους Κερκυραίους. Έχουμε πολύ κερκυραϊκή παράδοση, φορεσιές, μουσική, πολύ. Καλά θα ήταν αυτά να τα μαθαίνει ο κόσμος που έρχεται εδώ στην Κερκυρά. Να υπάρχει ένα μουσείο να μπορεί να τα δει. Και οι Κερκυραίοι. Ναι. Μέσα σε αυτό που λες είναι ωραίο να ξέρουμε την ιστορία του λες. Αυτό είναι ωραίο, έτσι δεν είναι, φίλε. Και εμείς και εκεί του. Εντάξει, αυτό σου λέω να μου. Ο άνθρωπος κανονικά είμαι ορθόδοξος, χριστιανός. Και ο χριστιανός, κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει τις ρίζες. Από πού προέρχεται αυτός ο λαός, άμα ο λαός χάνει την παράδοση, που είναι το μουσείο, ένα μέρος της παράδοσης, έτσι πούμε. Οπωσδήποτε, έχω διαβάσει η ιστορία της Κόρφου, που ήταν με διαφορετικό περίοδο. Ήταν περίοδος τους Γάλλους και τους Ιταλούς και μετά πάλι εγκύρισε στο ελληνικό κράτος. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και χρήσιμο. Και περισσότερο φαντάζομαι για τα νέα τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα. Ενώ μεγάλοι ξέρουν την ιστορία, τουλάχιστον είναι διαβασμένοι άνθρωποι. Τα μικρά παιδιά τώρα που ασχολούνται, ξέρεις, με το τηλεφώνο, με το τάμπλετ κτλ. Δεν νομίζω ότι διαβάζουν και τόσο πολύ. Ναι, εδώ δεν μπορούν όμως να κάνουν τα εύκολα οι κρατούντες. Πού θα κάνουν τα δύσκολα, είναι δύσκολα.